Σε εκδήλωση που διοργανώνει η Διοικούσα Επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας των Σερών το Σάββατο 12 Φεβρουαρίου για την κοπή της πρωτοχρονιάτικης Βασιλόπιτας, θα παρευρεθεί και ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Τάκης Θεοδωρικάκος, ο οποίος θα είναι και ο κεντρικός ομιλητής της βραδιάς. Ο πρόεδρος της Επιτροπής, Θεόδωρος Καμπούρης, αναφέρει ότι θα τηρηθούν όλα τα μέτρα προστασίας κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης. Το Σάββατο θα έχουμε την επίσκεψη του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη, ναι, του κ. Τάκη Θεοδωρικάκου. Θα κοπεί η Βασιλόπιτα η αιτήσια της Διοικούσας Επιτροπής, ναι, της Νέας Δημοκρατίας του Νομού Σερών. Με τον κορονοϊό, έτσι όπως είναι, 2 χρόνια δεν κόψαμε Βασιλόπιτα. Έτσι λοιπόν μπαίνουμε σε μια νέα δομή, σιγά σιγά τηρούμε όλα τα μέτρα προστασίας για τον COVID. Θα υπάρχει έλεγχος στην είσοδο για τα πιστοποιητικά. Θα τηρηθούν όλες απαραίτητα οι νόμιμες διαδικασίες. Κοιτάξτε, μια κοπή Βασιλόπιτας είναι μια κομματική εκδήλωση, ναι, που θα είναι τα κομματικά όργανα. Ναι. Δεν θα είναι φορείς, όσοι ανήκουν στο κόμμα θα είναι παρόντες. Τώρα, φορείς από έτσι είναι μια κομματική εκδήλωση αυτή, η οποία είναι απευθύνεται στα μέλη μας. Και όπως σας είπα, επειδή είμαστε στην εποχή του κορονοϊού, πρέπει να είμαστε μετρημένοι σε όλες αυτές τις εκδηλώσεις. Πέραν αυτής της κομματικής εκδήλωσης, θα έχει συναντήσεις με άλλους φορείς? Όχι, δεν έχει γίνει ακόμη κατάρτιση όλου του προγράμματος του Υπουργού. Δεν μπορώ να σε απαντήσω τώρα για αυτό το πράγμα. Εντάξει, θα το γίνει στη διάρκεια, γιατί καθημερινά μεταβάλλεται και το πρόγραμμα και του Υπουργού. Κατά την επίσκεψή του, ο Υπουργός θα ενημερωθεί για όλα τα προβλήματα που άπτονται της αρμοδιότητάς του και αφορούν την περιοχή μας, όπως το τελωνείο του Προμαχώνα, τα αστυνομικά τμήματα και την αστυνομική διεύθυνση. Λέτε ότι ως προστασία του πολίτη μπορούμε να του θέσουμε και κάποια ζητήματα σε ό,τι αφορά τον νομό μας, τον δήμο μας, το Μητροπολιτικό εννοώ ή και άλλους δήμους? Βεβαίως, ο κ. Θεοδωρικάκος θα ενημερωθεί για όλα τα προβλήματα της αρμοδιότητας του Υπουργείου του για τον νομό μας, από τον τελωνείο, από τα αστυνομικά τμήματα, την αστυνομική διεύθυνση εδώ, νομίζω εδώ. Ναι. Και νομίζω ότι θα έχουμε και καλά αποτελέσματα. Ναι. Αν και θα έπρεπε λογικά να κόψετε την πίτα σας κατά τη πιο νωρίς. Διότι εκεί δεν ξέρω αν θα δεχόταν ο κύριος Θεοδωρικάκος ότι θα φέρατε άλλον με την κατάσταση που επικρατούσε τα σύνορα. Δηλαδή ότι δεν μας επέτρεπαν να μπούμε στη χώρα μας αν δεν είχαμε το βουλγάρικο ή το ξένο τέλος πάντων πιστοποιητικό. Το ράπι, το μοριακό, δεν ξέρω εγώ τι. Αυτά δεν είναι αρμοδιότητα του κ. Θεοδωρικάκου. Αυτά είναι αρμοδιότητα της κυβέρνησης. Και η προστασία του πολίτη είναι μέσα. Και η προστασία του πολίτη πέρα από τον ΕΟΔΗ είναι μέσα.